Πάμε να δούμε την ανακοίνωση της σειράς 4. Ναι. Τη σειρά 4, τι, λέει τη λέξη Σαββίδη. Πού είναι η λέξη Σαββίδη? Ο ΠΑΟΚ σήμερα κυλιπόμαστε, που θα το πούμε, μας προκαλεί θλίψη. Η εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας είναι δυσανάλογα της τεράστιας δυναμικής του συλλόγου και η κατρακύλα φαίνεται να έχει σταματημώσει όλα τα επίπεδα. Είναι θλιβερό, αλλά γυρίζουμε σε εποχές μπατατούδι και γούμενου, που κάθε χωριό και κάθε ομάδα γειτονιά ζούσε το όνειρο απέναντί μας. Όχι, μένει η κάρτα. Λοιπόν, όταν λέει γυρίζουμε πίσω, όταν λέει ότι γυρίζουμε σε εποχές μπατατούδι και γούμενου, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια? Το νιάο νιάο δεν ξέρω τι σε κεραμίδια. Λέει γυρίζουμε σε εποχές, πες μου δύο προπονητές τώρα να δανειστώ. Αναφέρει προέδρους. Ναι. Αναφέρει διοικήσεις. Ναι. Έτσι, είναι ευθεία βόλη. Ναι, είναι όμως πλάγιος δρόμος. Ξέρεις κάτι, ξέρεις τι έπρεπε να κάνει. Θα πάει σε ευθεία επίθεση. Λέει, δεν γυρίζουμε, αλλά γυρίζουμε σε εποχές μπατατού διηγούμενου, σε διοικήσεις μπατατού διηγούμενου. Ναι, δεν λέγει σε καταστάσεις. Ναι, σαν να λέει ότι γίναμε, κύριε Σαββίδη, το εννοεί. Το εννοεί. Γιατί, το εννοεί γιατί, ξέρεις κάτι, κάνει μια έξυπνη κίνηση 4, σου λέει μην το βρίσουμε και μας πούνε, ξέρεις τι κάνουν, αυτοί καλύπτονται, ξύπνοι είναι. Σου λέει πες ότι το βρίσουμε στα ίσια. Α, κουφάλα, πρόεδρε κτλ. Συνήθως. Και αυτός αύριο λέει φεύγω. Βρίσκει μια αφορμή και λέει φεύγω, τα παρατάω κτλ. Όλοι θα πούνε τα κολόπεδα που βγάλαν, ναι, και βρίζαν, ναι, τον πρόεδρο κτλ. Καλά κάνει. Mm-hmm. Το κάνει επικοινωνιακά, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν, δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει με δύο καλές μεταγραφές το χειμώνα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει και προοπτική. Ναι. Σωστά το λέει. Ναι, ωραία. Έτσι. Μπράβο. Κάλυψη και στο Λουτσέσκου. Δεν αλλάζει η κατάσταση με δύο μεταγραφές. Τώρα τι δύο, τι τρεις. Έτσι. Η ομάδα, ναι, και δύο χρόνια βαδίζει στη μετριότητα, χωρίς τεχνικό διευθυντή, χωρίς ξεκάθαρο μπάτζετ, χωρίς πλάνο. Κόντρα στο κλίμα που περνούν τα διάφορα παγαλάκια, στηρίζουμε τους υπάρχοντες παίκτες, γιατί αυτούς έχουμε, αυτούς στηρίζουμε. Και τον προπονητή, γιατί έχει αποδείξει την αξία του και το έχουμε εμπιστοσύνη. Να το! Ψήφος εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκου. Η εύκολη λύση θα ήταν να πέσουμε πάνω τους, αλλά η αιτία του κακού δεν προέρχεται από εκεί. Πρέπει όμως και αυτοί να καταλάβουν ότι η υπομονή έχει τα όρια της. Ναι. Παραθέτουμε προς υπενθύμηση πάντων κάποια σκέψη μας στο περασμένο καλοκαίρι. Τον οργανισμό ΣΠΑΟΚ πανηγύρισε την αγχωτική πρόκριση επί κάποιας μπειραρίας του συμπαθέστατου Δουβλίνου. Για την ιστορία εκείνες τις ημέρες, η συνάντησή του με τους συνδέσμους, ο υπεύθυνος κάτι αορίστου Κυριάκος Κυριάκου έβαλε στοίχημα και επέγραφε την κατάκτηση πρωταθλήματος. Ναι, έτσι έκανε δήλωση. Τους καλούμε να συνεχίσουν. Εδώ είναι λάθος να λένε τον Κυριάκο. Γιατί θα πει καλά, ρε, τον Κυριάκο, λέτε. Ο Κυριάκος τι είναι? Αν θέλω εγώ να τους κάνω τώρα κριτική, να τους πω, έλα ρε τον Κυριάκο, βρήκατε. Ο Κυριάκος πήγε με το Κινάλ και δεν βγήκε βουλευτής. Ναι, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτός έταζε πρωταθλήματα. Έκανε δηλώσεις. Ναι, έκανε δηλώσεις. Τον Αύγουστο το έκανε, είπε ότι μην αγχώνεστε, θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αλλά εδώ τώρα λένε και για τον Λουτσέσκου, είναι ας το πούμε ένα κομμάτι πριν του Λουτσέσκου, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέω εγώ ότι. Εσένα εμπιστευόμαστε, Ράτσβαν. Έχουμε τον πρόεδρο, τη διοίκηση, Σαββίδη και όλα αυτά. Τα έχουμε όλα, το Θεσσαλονίκη τα έχει πάρει όλα πάνω της. Αλλά ο Λουτσέσκου πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το πήρες εσύ. Και τώρα, αλλά εγώ να ρωτήσω τα παιδιά της σειράς 4, όλα τα παιδιά αυτά που έχουν γράψει, τον άνθρωπο που έχει γράψει την ανακοίνωση. Ποιος δεν ήθελε στόπερ, επιθετικό, μέσο, αμυντικό? Ο Σαββίδης. Αν έχει πει ο Σαββίδης τότε. Θα πρέπει να βγει ο Λουτσέσκου και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ βγήκα και κάλυψα τη διοίκηση. Γιατί τώρα εδώ ζητάει 4 μεταγραφές κατά από αυτά που πεις εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ το είπες. Ότι το είπε ο Σαββίδης σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Εδώ τώρα ο άλλος λέει, ενώ ξεκίνησε και χθες πάλι το είπε δεύτερη φορά στην συνέντευξη που το αγώνα με τον Ιωνικό, ότι λέει ίσως λέει, δημιουργήσαμε περισσότερες καταστάσεις από ότι έπρεπε να δηλαδή, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Δηλαδή, νόμιζα, ας πούμε, ότι με αυτούς τους παίκτες θα το πάρει ξανά το πρωτάθλημα, όπως το πήρε το 19. Ναι. Και ναι. Τι, πού ήταν καταλήξει. Και ότι και καλά, δηλαδή και ο ίδιος ο Λουτσέσκου είναι μπερδεμένος. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Δηλαδή, ίσως θέμε και εμείς, αλλά φταίμε και οι άλλοι. Δηλαδή, δεν ρίχνει κάπου ευθεία την ευθύνη. Δηλαδή, τα μπερδεύει τα πρώτα, τα διαμοιράζει. Στο off the record, στον Κουλιανό, του λέει ότι πίστεψα πολύ στους παλιούς. Μα αυτό φαίνεται, δεν χρειάζεται να το παραδεχτεί. Εμείς του λέγαμε είναι γέροι.
Και όχι μόνο είναι γέροι, είναι και ανέκρηκτοι. Ο συνδυασμός γέρου και ανέκρηκτου αργού, άντε να είσαι γέρος και γρήγορος, παλεύεται. Δηλαδή ο Βαλμποενά δεν είναι αργός, είναι γέρος. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εδώ έχω ένα συνδυασμό γέρων, αλλά και αυτοί που δεν είναι γέροι, ή και οι ίδιοι γέροι, είναι και ανέκρηκτοι. Και αργοί. Κούρτης αργός, Βαρέλα αργός, Σβάπ αργός, Καντουρί αργός. Η γριά κοντά για το ζουμί. Στο όμως. Σεξ. Και στο σεξ. Στην μπάλα μερικές φορές. Αρκεί να προπονητή. Άμα την έχεις, καθίσεις καμιά μηνόπαυση και σε πετάει από πάνω τα πιάτικα, τότε δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα δίνεις 1,8 εκατομμύρια ευρώ για προπονητή, πάει να πει ότι από αυτόν έχεις απαιτήσεις. Ναι, και τον έχεις και τεχνικό διευθυντή. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Άρα λοιπόν την ξεκάθαρη ευθύνη την έχει ο Λουτσέσκου, ο οποίος πήρε 1,8 εκατομμύρια και είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Σου λέει ο Σαββίδης, κύριε Λουτσέσκου, σου δίνω 1,8 εκατομμύρια, φτιάξε ομάδα με αυτούς που έχεις. Δεν θέλεις μεταγραφές. Μα αυτό είναι διαχρονικά και πάντα λάθος. Το έκανε και ο Αλαφούζος, στραματσώνει και. Δεν μπορεί, αυτό δεν γίνεται. Πουθενά, δεν δουλεύει πουθενά. Δεν είμαστε Premier League, γιατί εκεί γίνονται και μεταγραφές. Απλά εισηγούνται συγκεκριμένες των προπονητών. Να δούμε λίγο αυτό που γράφει η Θύρα 4, γιατί όντως 12 Αυγούστου ήταν το ποστάρισμα. Η ομάδα σήμερα έκανε ευτυχώς το καθήκον της και προκρίθηκε έστω και καρδιοχτυπώντας επί των ημιεπαγγελματιών αντιπάλων της. Τα επίσημα παιχνίδια πλέον ξεκίνησαν και η συνέχεια στις Ευρώπη και Ελλάδα θα είναι εύκολη. Το ίδιο από τον περασμένο χρόνο, ελλιπές ρόστερ είναι ακόμα άδειο. Βασικές ανανεώσεις δεν έχουν γίνει και οι μεγάλοι σε μέσο όρο ηλικίας παίκτες γίνονται κάθε χρόνο μεγαλύτεροι. Υπό αυτές τις συνθήκες, ελπίζουμε τα πράγματα να αλλάξουν στις επόμενες μέρες δραστικά. Είναι ανώφελο να μιλάμε για τίτλους και διακρίσεις. Καλό θα είναι η διοίκηση να μιλήσει ειλικρινά στον κόσμο, καθώς η ομάδα μοιάζει παρατημένη. Ενημερώνουμε όμως πως στην απευχόμενη περίπτωση αποτυχίας φέτος, οι υπεύθυνοι θα είναι ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε προπονητής, ούτε η κακιά μας η τύχη. Αλλάξτε ρότα όσο είναι καιρός. Το ναι, γράφανε, ναι. Το λέγανε έτσι. Κοίταξε, το έχει ένα καλό η Θύρα 4, ξέρει μπάλα. Σήμερα τα παιδιά μέχρι 25-30 χρονών ξέρουν τόσο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ εγώ τώρα το πρώτο Σεπτέμβριο η ΠΑΟΚΑΡΑ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ευτυχώς είμαι καλυμμένος, γιατί τους έλεγα γέρους. Οι άλλοι λέγανε εντάξει με τους γέρους, ο Βιερίνια έκανε κάτι μάγουλα, κάθισε δίπλα στον Λουτσέσκου, πάει ο Βιερίνια. Βαρέλα πάει. Ο Βιερίνια φταίει όμως. Ο Βιερίνια φταίει. Ο Βαρέλα φταίει. Ο Κρέσπο φταίει. Ποιο φταίει. Αυτοί που τους επιλέγει να τους βάζει να παίξουν. Και περιμένει να παίξουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Τι είναι τα παιδιά αυτά δηλαδή. Εννοείται ότι δεν τους κατηγορούμε. Αλλά πάρε τον Πάπλο Γκαρσία, πάλι προπονητή, να πάρε το κύπελο. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Φταίει. Τι φταίει. Γιατί ενώ βλέπει ότι δεν μπορεί, θέλει να κάνει αρπακτή. Πασόκ έγινε ο Βαρέλα. Πασόκ έγινε του Τζουμάκα το Πασόκ. Το καλό το Πασόκ. Γιατί, δηλαδή θα κατηγορήσω εγώ τον Βαρέλα που παίρνει 1,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αφού είναι το Βιερίνια. Ναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα είναι δημοσιοπαλληλίκη τώρα. Ρε, εγώ έχω σκίσει. Εσείς ξέρετε να ζουν δηλαδή που δεν λεφτά και να δεν θέλω. Ρε, εγώ σκίσα ένα συμβόλαιο με νούμερα τρομερά. Ρε, άσε, εσύ ο Ραβδόπουλος, ψυχάκα σε σειρέ. Δεν έχει να κάνει, δεν μπορεί. Γιατί ο επιχειρηματίας λέει, ρε, εσύ έκανα λάθος, 5 χρόνια συμβόλαιο υπέγραψα. Και μου λέει ο επιχειρηματίας, ξέρεις κάτι, το συγκεκριμένο site να μην το επενδύσω, τι να κάνω, του λέω πώς είσαι. Σκίστο το χαρτί όπως είσαι. Και εγώ είμαι στα φόρτε μου. Θα μπορούσα να τον έχω τον επιχειρηματία, υπέγραψα χαρτί. Να τον βλέπω στη μάπα και να με βλέπει. Είσαι τρελός τώρα, φίλε. Δεν σου πω. Εσύ του λέω, δεν μπορείς να πληρώσεις. Δεν μπορείς. Σκίστο, χέστο του λέω. Δεν είναι όμως έτσι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Γιατί εσύ ξέρεις. Και είμαστε στο απόγειο της φόρμας. Εσύ ξέρεις ότι μπορείς να προσφέρεις. Ο άλλος ξέρει δεν μπορεί να προσφέρει. Τι θέλεις δηλαδή να σου πει ο Βαρέλα. Όχι, δεν θέλω να αποδώσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Έλα, καμάς είναι. Στη θύρα 4 τη φακλάνα τώρα. Την πατήσανε.